Ξανά στην Κύπρο για 40η φορά βρέθηκε η ομάδα ιατρών των νοσοκομείων Shriners ώστε να εξετάσει παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρά ορθοπαιδικά προβλήματα και παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης. Μετά από δύο χρόνια λόγω της πανδημίας COVID-19, η ομάδα ορθοπαιδικών ιατρών βρίσκεται εκ νέου στην Κύπρο για να παραχωρήσει τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της δωρεάν σε πέραν των 200 παιδιών, μεταξύ των οποίων και παιδιά από τις γύρω χώρες. Μέσω της πολύχρονης και στενής συνεργασίας με το Ίδρυμα Γεωργίου και Θέλμας Παρασκευαΐδη, 4.000 παιδιά έχουν μεταβεί σε νοσοκομεία Shriners και έτυχαν θεραπείας. Και πέραν των 16.000 παιδιών εξετάστηκαν κατά τις επισκέψεις των ιατρών στην Κύπρο. When you look at a child's face and you determine that your care today provides them with hope for tomorrow, and you see them grow up into adults that are great citizens and great people around the world, and you can see the joy in their face and the joy in their family's face when we're able to provide them care. Είναι με ιδιαίτερη χαρά μου θα επισκεφτούν οι Shriners το Μακάριο νοσοκομείο και το νοσοκομείο αμοχώς του. Να πάνε στην Αμερική δική μας χειρουργία να εκπαιδευτούν, να έρθουν εδώ μαζί με τους Αμερικανούς χειρουργούς να χειρουργήσουν και να κάνουμε μια παρουσία στην Κύπρο η οποία θα επεκτείνεται και στις γύρω χώρες. Ο οργανισμός Shriners International αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους φιλανθρωπικούς οργανισμούς παγκοσμίως με μοναδικό σκοπό την παροχή δωρεάν ιατρικής στήριξης σε παιδιά μέχρι 18 χρόνων με ειδικές ορθοπαιδικές παθήσεις και εγκαβάλλες.